συμπληρώνονται σήμερα από τα όσα συγκλονιστικά είχαν αποκαλυφθεί τότε πριν 2 χρόνια για τη δράση του κατασυρωήν δολοφόνου. Να δούμε το αφιέρωμα που ετοίμασε ο αστυνομικός μας συντάκτης Θυσίας Ιωάννου και επιστρέφουμε. Κυριακή 14 Απριλίου, η μέρα που άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της πιο φρικιαστικής ιστορίας στην κυπριακή ιστορία με πρωταγωνιστή τον πρώτο κατασυρωήν δολοφόνο. Το μεσημέρι εκείνης της Κυριακής, ένας Γερμανός κινηματογραφιστής, ο οποίος συνέλεγε οίκους για κινηματογραφικές ταινίες, βρέθηκε τυχαία στο εγκαταλελειμμένο μεταλλείο του Μιτσερού. Μέσα στο φρεάτιο που κατέβηκε εντελώς τυχαία, εντοπίζει ανθρώπινο πτώμα και ο εφιάλτης αρχίζει. Οι αρχές ανασύρουν το πρώτο θύμα και ταυτοποιείται ως η 38χρονη Μαρί Ρόους από τις Φιλιππίνες, η οποία έχει καταγγελθεί ως ελείπουσα μαζί με την εξάχρονη κόρη της, Σιέρα Γκράζε, ένα χρόνο νωρίτερα στις 5 Μαΐου του 2018. Μαρτυρία από φίλη της ότι τη μέρα που χάθηκαν τα ίχνη της μητέρας και κόρης, επρόκειτο να συναντήσει στη Λευκοσία άντρα ονόματι Ορέστη, τον οποίο γνώρισε μέσω διαδικτύου και με τον οποίο διατηρούσε σχέσεις για 6 μήνες, ανοίγει τον ασκό. Το όνομα θα χαραχθεί στη σκέψη όλων ως ταυτισμένο με την πιο φρικιαστική ιστορία. 5η 18 Απριλίου. Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δραματικές έρευνες μέσα στο φρεάτιο προς αναζήτηση της μικρής Σιέρα, οι διοχτικές αρχές εντοπίζουν τον επωνομαζόμενο Ορέστη. Πρόκειται για τον 35χρονο Νίκο Μεταξά, ήλαρχο της Εθνικής Φρουράς. Οι συνομιλίες του μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας γνωριμιών με απίστευτα μεγάλο αριθμό γυναικών, αλλά και φωτογραφίες από το μεταλλείο που έχει στην κατοχή του, αφού εργάζεται και ως φωτογράφος, αποκαλύπτουν το μέγεθος του εφιάλτη. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για όσους έλαβαν μέρος στη διερεύνηση της υπόθεσης. Ξεκίνησε εξ όσο ξέρετε την Κυριακή 14 Τετάρτου με τον εντοπισμό ενός αντικειμένου που πιθανόν να ήταν σωρός ανθρωπίνη. Εξελίχθηκε τις επόμενες 2 μέρες όπου αναγνωρίστηκε το πρώτο θύμα από τα σκουλαρία του. Μετά την κατάθεση της συγκατοίκου της Μαρί Ρόους, επικεντρωθήκαμε πλέον και σύμφωνα με εκείνα που μας είπε στην κατεύθυνση ώρες της 35. Παρασκευή 19 Απριλίου. Ο Νίκος Μεταξάς πάει στην ανάκριση και ομολογεί τον φόνο της Μαρί Ρόους, ενώ επιμένει πως η εξάχρονη Σιέρα έχασε τη ζωή της λόγω εισρόφησης εσμεσμάτων και ότι έριξε τη σωρό της στη λίμνη με μίστο ξυλιάτο. Κυριακή 20 Απριλίου. Η μέρα που οι φόβοι των ανακριτών για μεγάλο αριθμό θυμάτων επιβεβαιώνονται. Από το φρεάτιο στο μεταλλείο του Μιτσερού ανασύρεται δεύτερο πτώμα. Ανήκει στην 28χρονη Αριάν Μπαλάνας Λοζάνο από τις Φιλιππίνες, η οποία είχε δηλωθεί ως ελείπουσα στις 21 Ιουλίου 2018. 5η 25 Απριλίου. Ο Νίκος Μεταξάς στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκοσία ζητά χαρτί και στυλό. Σε 10 σελίδες καταγράφει με λεπτομέρειες τη δράση του και ομολογεί όλα τα στιγερά εγκλήματα που διέπραξε. Σκότωσα τη Μαρικάρ Βαλτές από τις Φιλιππίνες, την 36χρονη Λίδια Μπουένα και την 8χρονη κόρη της από τη Ρουμανία. Τα πτώματα τα έβαλα σε βαλίτσες και τις πέταξα στην κόκκινη λίμνη στο Μιτσερό. Την ίδια ώρα οδηγεί τους ανακριτές στο πεδίο βολής Ξυντού στην Ορούντα, όπου υποδεικνύει πηγάδι μέσα στο οποίο έριξε άλλο ένα θύμα του. Πρόκειται για την 30χρονη Ασμίτα Κατχανού από το Νεπάλ, η οποία είχε δηλωθεί ως ελείπουσα το καλοκαίρι του 2018. Ομολογεί ότι τη σκότωσε μέσα στο αυτοκίνητό του. Ήδη είχαμε προετοιμάσει το έδαφος από προηγούμενο βράδυ μέχρι αργά. Είχαμε επαφές με ονειβοπτών. Το βράδυ που φύγαμε ήταν αρκετά προβληματισμένος. Την επόμενη μέρα ήταν να πάμε στο δικαστήριο για το σκοπό προσωποκράτησης. Πριν μπούμε στην προσωποκράτηση, ήθελε να μας πει το τι έγινε. Μονολεκτικά, σε έναν ύφος που έδειχνε ότι ήθελε πραγματικά να συνεργαστεί και μετά την προσωποκράτηση έβαλε τον εαυτόν του μπροστά στις ευθύνες του. Κυριακή του Πάσχα, 28 Απριλίου. Από την κόκκινη λίμνη ανασύρεται η πρώτη βαλίτσα, μέσα στην οποία βρίσκεται η σωρός 36χρονης Λίβια Φλωρεντία Μπουνέα από τη Ρουμανία, χρονολογικά το πρώτο θύμα του Νίκου Μεταξά, καθώς είχε εξαφανιστεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Μία εβδομάδα αργότερα, στις 5 Μαΐου, ειδικό σύστημα Sonar που είχε μεταφερθεί από το εξωτερικό εντοπίζει δεύτερη βαλίτσα με τη σωρό της 8χρονης Ελένα Ναταλία, κόρης της Λίδια Φλωρεντία Μπουνέα. Μέσα στις βαλίτσες εντοπίζονται και τις μεντομπλόκ, τα οποία τοποθετούσε ο 35χρονος ώστε οι βαλίτσες να καταλήξουν στον πάτο της λίμνης. Στην Κύπρο μετακαλούνται και ειδικοί της Βρετανικής αστυνομίας, οι οποίοι συνδράμουν στις έρευνες και στην ανάκριση του κατά σειροήν δολοφόνου. Ένα ολόκληρο μήνα μετά, στις 4 Ιουνίου, και ενώ οι ελπίδες όλων άρχισαν να σβήνουν, στα θολά νερά της Κόκκινης Λίμνης εντοπίζεται και η τρίτη βαλίτσα με το άψυχο σώμα της 30χρονης Μαρικάν Βαλτές από τις Φιλιππίνες, η οποία είχε δηλωθεί ως ελείπουσα στις 19 Δεκεμβρίου 2017. Τετάρτη 12 Ιουνίου, η μέρα που θα γραφτεί ο τραγικός επίλογος των ερευνών, όταν ανασύρεται από τη λίμνη με μίστο ξυλιάτο το άψυχο σώμα της 6χρονης Σιέρα. Έλα, πάμε. Νομίζω ευρώτο. 9 μέρες αργότερα, η υπόθεση καταχωρείται ενώπιον δικαστηρίου. 24 Ιουνίου, σε μια διαδικασία εξπρες, το μόνιμο κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λευκοσία επιβάλλει στον Νίκο Μεταξά, ο οποίος έχει παραδεχθεί ενοχή για 7 φόνους εκπρομελέτης, ποινή 7 φορές ισόβια. Αιτία θανάτου των 6 από τα 7 θύματα ήταν ο στραγγαλισμός, ενώ στην περίπτωση 30χρονης που βρέθηκε στο πηγάδι ήταν η βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση. Η φρυγιαστική υπόθεση οδήγησε στην παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ιωάννη Νικολάου, στην πάυση του Αρχηγού της Αστυνομίας Ζαχαρία Χρυσοστόμου και σε μια έρευνα 4 ποινικών ανακριτών για λάθος χειρισμούς των εκατοντάδων υποθέσεων εξαφάνισης αλλοδαπών γυναικών. Το σχετικό πόρισμα των 450 σελίδων παραδόθηκε τέλος Δεκεμβρίου στην Αρχή Διερεύνησης Καταγγελιών κατά της αστυνομίας και μελετάται.